στόχο, όπως διακηρύσει, τη μείωση της δαπάνης για το φάρμακο ισόρροπα και κυρίως τη μείωση της ιδιωτικής δαπάνης, δηλαδή της τιμής του φαρμάκου που πληρώνει τελικά ο πολίτης, και αν ταυτόχρονα όμως νοιάζεται εξίσου και για την εξασφάλιση της επάρκειας σε φάρμακο, τότε ας έρθει σε ένα διάλογο. Εμείς έχουμε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί για μας αυτός είναι ο μόνος στόχος και η μοναδική αγωνία. Αν δεν το κάνει και επιμείνει στην κατάθεση και ψήφιση τροπολογίας δίχως διαβούλευση, δίχως διάλογο, τότε σημαίνει ότι ο μόνος του στόχος είναι να εξυπηρετήσει συμφέροντα και θα είναι υπόλογος ο ίδιος για τους κινδύνους που θα προκαλέσει αυτή η απόφασή του για τη δημόσια υγεία στο μέλλον.